Καλησπέρα σας. Πριν προλάβουν να ξεκουραστούν από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, οι Έλληνες αθλητές μπήκαν ξανά σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Ένα από τα πρωταθλήματα που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο ήταν το Πανελλήνιο Τοξοβολίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης. Νασούλας Αλέξανδρος, ομοσπονδιακός προπονητής. Σχετικά με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έλαβαν μέρος 9 από τους 15 συνολικά αθλητές τοξοβολίας με αναπηρία. Οι υπόλοιποι 6 δυστυχώς κάποια προβλήματα τους ανάγκασαν, μάλλον δεν τους επέτρεψαν να πάρουν μέρος. Αισιοδοξούμε την επόμενη φορά να είναι όλοι και όχι μόνο αυτοί, αλλά και πολύ περισσότεροι. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές, μπορώ να πω ότι βοήθησαν λίγο. Παρόλο που οι αθλητές σε αυτή την φάση βρίσκονται εκτός σεζόν αγωνιστικής περίοδου, γιατί ήδη ο ανοιχτός χώρος, οι δραστηριότητες έχουν τελειώσει και τώρα πλέον έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία. Παρόλα αυτά, έδειξαν ότι μπορούν ακόμη και στο τέλος της περίοδου να κρατήσουν ένα υψηλό επίπεδο απόδοση. Ονομάζομαι Μόσχοβος Αποστόλης, αγωνίζομαι στην τοξοβολία στην κατηγορία W2 με την ομάδα της Δόξας, Μακεδονίας Θράκης. Αγωνίζομαι τελευταία 4 χρόνια τοξοβολία, ασχολούμαι. Ήταν πολύ καλή οργάνωση εδώ πέρα σήμερα. Είδα και καινούργια πρόσωπα. Είναι καλό αυτό, συμμετέχει, παίρνει καινούργια πρόσωπα και είναι καλό. Πρότευσα, πήγα καλά σχετικά. Θα μπορούσα και καλύτερα, αλλά εντάξει. Το επόμενο παγκόσμιο είναι στην Ταϊλάνδη, τον Οκτώβριο του 2013. Φαντάζομαι για όλους είναι ο στόχος αυτός που κυνηγάμε και θα πρέπει να πιάσουμε τα όρια τώρα, κυνηγάμε τα όρια. Στο επόμενο Πανελλήνιο βασικά θα είναι ο αγώνας που θα μετρήσει. Είμαστε σε ανωδική πορεία πάντως. Ονομάζομαι Επιμενή Δωροθέα και είμαι αθλήτρια της εξοβολίας. Ήταν πολύ καλό ο αγώνας. Ο καιρός καλός ήταν και το φοβόμαστε στην αρχή, μήπως έβρεχε, αλλά τελικά αποδείχτηκε πολύ καλά. Το σκορ καλό ήταν, αν και θα μπορούσε καλύτερα. Το άγχος, κύριος παράγοντας. Έχω κάποια παγκόσμια στο πρόγραμμα και οπωσδήποτε θέλω να πάω στην Ολυμπιάδα. Είναι ο κυριότερος στόχος μου. Λέγομαι Γιώργος Φουντουλάκης και είμαι πρόεδρος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες. Ναι, είναι κάποιες υποχρεώσεις που είχαμε σαν Ομοσπονδία για να ανακυρώσουμε τον κύκλο των πρωταθλημάτων μας. Μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες είχαμε αφήσει 2-3 αθλήματα. Μέσα σε αυτά ήταν και η τοξοβολία. Είναι ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα, το οποίο όμως θέλει ακόμα δουλειά για να μπορέσουμε να έχουμε αξιώσεις και να έχουμε κάποιες καλές διακρίσεις στα πανευρωπαϊκά παγκόσμια και ειδικά ο στόχος μας που είναι για το Ρίο το 2016. Φέτος είχαμε συμμετοχή αθλητριάς μας, της Τζίκας, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, αλλά οπωσδήποτε επιβάλλεται να κάνουμε μια ανανέωση. Ήδη σήμερα που ήρθα και εγώ στη Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσω τους αγώνες, είδα αρκετά παιδιά, καινούρια, που πιστεύω με την προσπάθεια τους και με τη στήριξη τη δικιά μας, αλλά κυρίαρχα και της πολιτείας, αν θέλουν να έχουμε αθλητισμό, θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια ταλέντα. Σχετικά τώρα με την προσέλευση νέων αθλητών, είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση με τον πρόεδρο της ΕΟΜΑ, με τον κύριο Φουντουλάκη, και πιστεύω ότι με τον σχεδιασμό του επόμενου έτους θα έχουμε σίγουρα περισσότερα άτομα να στελεχώσουν όλες τις κατηγορίες. Και το πλέον παρήγορο στην όλη ιστορία είναι ότι έχουμε και νέους αθλητές, όπου αυτό θα αποτελέσουν μαγιά για περισσότερες και μεγαλύτερες διακρίσεις. Τυφλή τοξοβόλη, πώς μπορεί να γίνει αυτό σε επίπεδο πρωταθλητισμού, μας το εξηγεί ο βοηθός ομοσπονδιακού προπονητή Αλέξανδρος Καραγεωργίου. Είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί ενώ πραγματικά δεν μπορεί να δει το σκοπευτικό και να σημαδέψει, υπάρχει μια πατέντα, ας το πούμε, η οποία είναι προσαρμοσμένη στον κάθε αθλητή και τον βοηθάει έτσι ώστε να στοχεύσει.
Πιστεύω ότι είναι το ίδιο ευχάριστο, είτε με έναν ο οποίος έχει κανονική όραση και με έναν που δεν έχει. Το αποτέλεσμα το παίρνεις άμεσα, γιατί υπάρχει ο βοηθός από πίσω, ο οποίος σου λέει ακριβώς τι πέτυχες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το δοκιμάσουν τα άτομα τα οποία δεν έχουν όραση μάλλον. Θα πρέπει να το δοκιμάσουν για να καταλάβουν και αυτοί τι ακριβώς γίνεται. Ονομάζομαι Βασίλης Στεφανίδης, είμαι μαθητής του Πρισσού. Είμαι τοξοβόλος εδώ και 3 χρόνια. Και είμαι ημιβλέπων, βλέπω λιγότερο από 1/20. Έχω ατροφίες οπτικού νεύρου και στα 2 μάτια. Για 3η φορά συνεχόμενες πρωτιές. Είναι και ό,τι το καλύτερο για μένα. Το ήθελα πάρα πολύ, δεν ήθελα να το χάσω, ώστε να το έχω και 3 συνεχόμενες φορές. 3 Πανελλήνια έχουν γίνει. Είναι ό,τι το καλύτερο για μένα και πολύ χαρούμενος γι' αυτό και για το σκορ που έκανα, διότι πέρασε και το προσωπικό μου ρεκόρ, το οποίο λογικά είναι και το Πανελλήνιο ρεκόρ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ κάποια άτομα. Πρώτα το σύλλογο, δεύτερον τον προπονητή μου, τον Αλέξανδρο τον Ανσούλα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Αλέξανδρο, την Τσαμπίκα και τη Λίτσα, που με βοήθησαν πάρα πολύ όσον αφορά την επιτυχία μου σήμερα. Η συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στο βοηθό και στον αθλητή είναι πολύ σημαντική. Πρέπει ο ένας να καταλαβαίνει τον άλλον και ουσιαστικά ο βοηθός να είναι γνώστη του αθλήματος. Γιατί δίνει οδηγίες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές σύμφωνα με το σώμα του, τη θέση του, την κίνησή του. Είναι κανονικά, είναι ο προπονητής του πίσω και είναι σε πιο κοντινή απόσταση από ό,τι στις πραγματικές συνθήκες. Είναι στο 1 μέτρο. Δεν μπορεί να του πει ακριβώς που να σημαδέψει, δηλαδή λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά. Αμέσως μετά τη βολή όμως μπορεί να τον διορθώσει και έτσι στην επόμενη βολή να τα πάει καλύτερα. Τα σχολεία μου τώρα είναι να κάτσω να κάνω προπονήσεις όσο το πιο δυνατόν γίνεται περισσότερες, διότι θα ήθελα πάρα πολύ να πάω σε ένα παγκόσμιο, σε ένα πανευρωπαϊκό. Ξέρω ότι θα γίνει ένα παγκόσμιο θα γίνει στην Ταϊλάνδη το 2013, τέτοια εποχή. Αλλά το θέμα είναι αν θα βάλουν την κατηγορία των τυφλών, γιατί ακόμα δεν το ξέρουμε αυτό. Και ελπίζω σε ένα θαύμα μπας και μπήκε στο Ρίο, ώστε να πάω και να εκπληρώσω ένα από τα όνειρά μου, το οποίο είναι να βγω στο εξωτερικό με το εθνός μου. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτόν που έχει ολική τύφλωση και σε αυτόν που βλέπει ελαφρώς, ας πούμε, είναι ότι ο ένας μπορεί να κάνει προπόνηση με ανοιχτά μάτια και να έχει μια εικόνα, γενικότερα σφαιρική εικόνα, τι γίνεται και να ξέρει πού είναι ο στόχος, ώστε μετά μπορεί να μπει πιο εύκολα στο κλίμα όταν μπει η μάσκα και δεν βλέπει τίποτα. Ονομάζομαι Ρουμελιώτης Ρωμαίος, είμαι συνταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού, είμαι στην κατηγορία της πολεμικής διαθεσιμότητας. Δεν γεννήθηκα ανάπηρος, μου προέκυψε η αναπηρία στη διάρκεια της υπηρεσίας, εν την υπηρεσία, ενδιαταγμένη και ένικεν ταύτης. Σήμερα αυτός ήταν ένας από τους καλύτερους αγώνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, γιατί επιτέλους ξεκαθαρίζει μία κατάσταση. Ενώ θέλω να πω με αυτό ότι για πρώτη φορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Ατόμων με Αναπηρία διοργανώνεται από την Ομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία. Δηλαδή, οι καθήλοι αρμόδιοι διοργανώσαν το πρωτάθλημα που είναι η κυρίαρχη στιγμή της χρονιάς για τους τοξοβόλους με αναπηρία. Άλλες χρονιές, άσχετοι άνθρωποι προσπαθούσαν να βάλουν χέρι στη διοίκηση καθώς και στα τεκτενόμενα, στο χώρο που αφορούσε είτε την αναπηρία είτε τα αθλήματα με αναπηρία. Αυτός ο αγώνας είμαι ικανοποιημένος μεν με την επίδοση που έφερα. Δεν είναι όμως καμία τρομακτική επίδοση, γιατί είναι μια περίοδος μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που όπως να το κάνουμε βρισκόμαστε σε μια φθινοπορεινή χειμερία νάρκη.
Ως γνωστόν, τα δέντρα δεν κάνουν καρπούς όλο τον χρόνο. Είμαστε στην περίοδο που ετοιμαζόμαστε για του χρόνου. Παρ' όλα αυτά, είμαι ικανοποιημένα. Η επόμενη στόχη είναι ξανά η συμμετοχή στα επόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα, καθώς και στην επόμενη παραολυμπιάδα. Στην αρχή είχα την εντύπωση ότι οι αγώνες στο Λονδίνο ήταν το κάτι άλλο. Αλλά ακούγοντας όμως περιγραφές συναθλητών που συμμετείχαν στο Λονδίνο, δεν μπορώ να πω ότι μου έλειψε και πολύ. Ο πρόεδρος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, κύριος Γιώργος Φουντουλάκης, έκανε μια αποτίμηση των παραολυμπιακών αγώνων. Πριν φύγω, είχα προβλέψει και τον αριθμό των μεταλλίων που θα πάρουμε. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα με τις συγκυρίες που είχαμε, και αν σκεφτείτε ότι η προετοιμασία την ξεκινήσαμε αργά τέλη Μαΐου, πήγαμε αρκετά καλά. Η συγκομιδή, όπως ξέρετε, ήταν ένα χρυσό, τρία αργυρά και 8 χάλκινα. Παίξαμε κάποια μετάλλια στο παραπέντε που χάσαμε. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, διότι η οικονομική επίπτωση που υπάρχει στη χώρα μας σαφώς επηρεάζει και τον αθλητισμό, και ειδικά πιο πολύ εμάς, διότι η προετοιμασία δική μας είναι σε πιο ακριβότερο κόστος, ο αθλητισμός με αναπηρία, συγκρίσουμε τους αθλητές μη αναπήρους. Πέρα από αυτά όμως, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους αθλητές μου. Πιστεύω ότι το κράτος έχει υποχρέωση να στηρίξει την προσπάθειά μας. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας όπως έπρεπε, με τα λίγα λεφτά, πολύ λίγα που παίρνουμε. Καταφέραμε, σηκώσαμε την ελληνική σημεία 12 φορές στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Εάν μας στηρίξει το κράτος και βρούμε και ανταπόκριση, και νομίζω θα βρούμε σε κάποιους χορηγούς, είμαι αισιόδοξος στο 2016 που θα βάλουμε ένα προγραμματισμό από αύριο που θα ξεκινήσουμε, να έχουμε ένα πιο καλύτερο και θετικό αποτέλεσμα και μια συνέχεια. Εξάλλου, ο αθλητισμός, το παραλαμβάνω και θα το λέω συνέχεια, δεν είναι για μας μόνο διακρίσεις, είναι ένας στόχος ώστε να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να ασχολούνται με τον αθλητισμό που τους κάνει τόσο καλό στην υγεία τους, και ώστε να μπορέσουμε να τους εντάξουμε και στην κοινωνία σαν ισότιμα μέλη. Δυστυχώς δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε και την Τζίκα την αναγωνίστρια, η οποία είχε κάποιο οικογενειακό πρόβλημα και δεν μπόρεσε να έρθει. Αλλά το μήνυμα που πέρασε μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου είναι ότι η τοξιοβολία είναι ένα άθλημα που κερδίζει συνεχώς έδαφος, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με τις όποιες ιδιαιτερότητες έχει το άθλημα. Ο κόσμος το αγαπάει, υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, και πιστεύω ότι με την ανάλογη στήριξη, ακόμα και στους δύσκολους καιρούς που διανοίγουμε αυτή την εποχή, η τοξοβολία θα κρατηθεί και πιστεύω ότι θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο.